Οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο Νικόπολης που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δώσει το καλύτερό μας σε αυτό για να χτιστεί το τουριστικό θαύμα και στο χώρο δουλειά μας, εδώ και καιρό υποστήκαμε τον επεγμό της εργοδοσίας μας στο ζήτημα της πιστοδοσίας και όχι μόνο. Ως αποκορύφωμα των εξελίξεων, εφηβιαστικά ενημερωθήκαμε την Παρασκευή 29 Τρίτου ότι το ξενοδοχείο θα κλείσει και θα μείνουμε 60 εργαζόμενοι στον δρόμο. Μάλιστα, όταν πήγαμε για να πάρουμε τις απολύσεις, μας ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν λεφτά για αποζημιώσεις. Εργοδότες και κυβερνήσεις θέλουν γενικά στον κλάδο του τουρισμού χαρούμενους εργαζομένους χωρίς δικαιώματα, με μισθούς ψίχουλα, να παράμε 13 ώρα για να μετράνε δισευρώ κέρδη οι μεγαλοξενοδόχοι και οι tour operators και εμείς να μην έχουμε να βγάλουμε το μήνα. Οι κυβερνήσεις έχουν κόψει και ράψει τους νόμους στα μέτρα των κερδών των εργοδοτών μας. Έχουν αποψηλώσει κάθε υπηρεσία ελέγχου στους χώρους δουλειάς. Οι εργοδότες μας φυσικά εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά δίνει το γενικό πλαίσιο για το ξεζούμισμά μας. Δεν τους κάνουμε τη χάρη. Με τη συλλογική μας δράση, με την αλληλεγγύη μας, συνεχίζουμε. Εμείς που χτίζουμε το τουριστικό θαύμα, εμείς δεν καρπονόμαστε τίποτα. Εμείς που δημιουργούμε όλο το πλούτο, ζούμε με έναν κερδιασμό. Δεν μας τρομάζουν όμως, αντίθετα μας πισμώνουν. Ακόμα πιο μαχητικά διεκδικούμε. Να εξοπλιστούν άμεσα και για όλους τα δεδουλευμένα. Να καταπληκτούν όλα τα εκπληρούμενα επιδόματα. Επιδότηση για όλους τους συναδέλφους, για όλο το διάστημα που θα μείνουμε εκτός εργασίας. Να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Να προσληφθούν όλοι οι συνάδελφοι από τον εργοδότη που θα αναλάβει την εκ νέου λειτουργία του ξενοδοχείου. Στην επίθεση της εργοδοσίας δεν είμαστε μόνοι.